Συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στη Vodafone 360 Connect, χαιρετίζουμε τις σημερινές κινητοποιήσεις στις οποίες δίνουν το παρόν χιλιάδες εργαζόμενοι συσπηρωμένοι στα σωματεία τους ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα νομοσχέδιο παραγγελεί από το μεγάλο κεφάλαιο που στόχο έχει τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους και το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας. Η κυβέρνηση, πατώντας σε όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, έρχεται ως γνήσιο πονηλητικό προσωπικό των μονοπωλίων, ώστε να ζωντανέψει τους πιο κρυφούς πόθους της εργοδοσίας για περαιτέρω αντικοποίηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, να ισχυροποιήσει τα μονοπόλια απέναντι στη νέα καπιταλιστική κρίση και πάντα κάτω από το φόβο του ξεσηκωμού των εργαζομένων να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Το σωματείο μας, συσπηρωμένο στο ΠΑΜΕ, δηλώνει ξεκάθαρα: δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Δεν αφήνουμε τίποτα στα χέρια της μεγαλοργοδοσίας. Οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης είναι βαμμένες με αίμα. Δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας να γυρίσουν 100 χρόνια πίσω. Η εργοδοσία της Vodafone, σαν έτοιμη από καιρό, στις παρεμβάσεις του Σωματείου, κοινικά ομολογεί πως περιμένει να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο. Βέβαια, αυτό που περιμένουν το ζούμε χρόνια. Είναι η αντικοποίηση της δουλειάς μας με άπιαστους στόχους στα τηλεφωνικά κέντρα, ώστε οι εργαζόμενοι να λιώνουν στα ακουστικά. Είναι οι εργαζόμενοι της πληροφορικής που δουλεύουν 10 και 12 για να βγάλουν τα project της εταιρείας. Εδώ να σημειώσουμε πως ήδη Vodafone υπογράφει 9 ώρες συμβάσεις στο όνομα της διασφάλισης του 8ωρου. Όνειρο της εργοδοσίας, η εφαρμογή της τηλεργασίας. Το 95% των συνοδέλφων μας δουλεύουν από το σπίτι. Τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε «Έλα, δεν πειράζει, άνοιξε τον υπολογιστή, δεν έχεις τίποτα να κάνεις». Εκατοντάδες οι καταγγελίες από νέα ζευγάρια και νέες μανάδες, ζευγάρια με διαφορετικά ωράρια που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Μητέρες κλεισμένες στα δωμάτια και υπεύθυνοι να τηλεφωνούν και να τους λένε να κάνουν ησυχία, να μην ακούγονται τα παιδιά τους στις κλήσεις γιατί ενοχλούν τους πελάτες. Ο πατέρας με το λάπτοπ στο χέρι και με το άλλο το παιδί στην αγκαλιά. Όλη αυτή η άθλια κατάσταση έρχεται να μας παρουσιαστεί από τον Υπουργό Εργοδοσίας Χατζηδάκη ως πρόοδο και ευρωπαϊκές οδηγίες. Διασφάλιση της εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων. Ξέρουν και χτυπάνε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ξέρουν και φοβούνται αυτό που έδειξαν οι απεργίες στις 10 Ιούνιου και σήμερα, ότι οι εργαζόμενοι δεν δέχονται να γίνουν πρόσβατα στη σφαγή για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, γιατί ξέρουμε πως όταν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα τεχνογνωσίας και πρόοδο της τεχνολογίας, δεν είναι ανάγκη το 10ωρο, το 12ωρο, αλλά το 35ωρο, 7ωρο πενθήμερο. Στην εποχή του 5G που μας παρουσιάζει Vodafone, που όλα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη δουλειά των συναδέλφων μας, δεν είναι πρόοδος η ατομική σύμβαση, η αξιολόγηση, τα μπόνους για να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, το 9ωρο, το διάλειμμα εκτός εργάσιμου χρόνου, κλεισμένη στα σπίτια μας και απαγόρευση της σκανδαλιστικής δράσης. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο πλούτος που παράγεται είναι από τα δικά μας χέρια. Η τεχνογνωσία είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι θα πρέπει να είναι και η πρόσβαση του λαού στις τηλεπικοινωνίες. Δίνουμε τη μάχη απέναντι σε κυβέρνηση, εργοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουν όνειρα πως θα μας ξεζουμίζουν για το Θεό τους το κέρδος. Το όνειρο σύντομα θα γίνει εφιάλτης που θα σαρώσει το σάπιο σύστημά τους. Οι εργαζόμενοι δίνουμε αγώνες για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, συσπηρωμένοι στα σωματεία μας. Έχουμε πείρα, ξέρουμε ποιο το μέρος είμαστε. Συνεχίζουμε τους αγώνες, κλιμακώνουμε. Ό,τι και αν κάνουν το νομοσχέδιο έκτρωμα, δεν θα περάσει στους χώρους δουλειάς. Καλή δύναμη σε όλους.